Καλό βράδυ. Δευτέρα 13, πάντα κοιτάω να ξέρω το σημειωματάριο τι ημερομηνία είναι, γιατί η εκπομπή είναι κονσέρβα. Δευτέρα 13, λοιπόν, η ώρα που προβαλόμαστε, 9 η ώρα το βράδυ, από το web του Star. Δεν θέλω να σας κουράσω με περιττές εισαγωγές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει σε όλο τον πλανήτη. Και μας βλέπει σε όλο τον πλανήτη λόγω της φύσης της επικοινωνίας του διαδικτύου. Να πάμε στη βεντάλια μας να δούμε τους σημερινούς καλεσμένους. Να εξηγήσουμε λίγα πράγματα για αυτούς. Πρώτος και καλύτερος, ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της Σχολής Ευελπίδων. Ένας άνθρωπος που τον κυνηγούσαμε με τον ντουφέκι όλο αυτόν τον καιρό για να έρθει καλεσμένος, μας έκανε σήμερα την τιμή. Ο πιο ειδικός να μας αναλύσει ψύχρεμα, με στρατιωτικό μάτι αλλά και δημοσιογραφική ματιά που του αρέσει αυτή η προσέγγιση, το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αμέσως μετά ανοίγουμε την πόρτα της εκπομπής και την πόρτα του λάπτοπ σας ή του κινητού σας ή από όπου μας βλέπετε. Σε ένα θαυμάσιο ελληνικό μυαλό δεν είναι υπερβολή. Αν ακούσετε τι έχει κάνει η κυρία Ζωή Κούρνια, αλλά το πιο σημαντικό, τι σκέφτεται να κάνει από εδώ και πέρα, θα αισθανθείτε έτσι λίγο πιο αισιόδοξοι για το μέλλον αυτής της χώρας και λίγο πιο αισιόδοξοι επίσης για το μέλλον των νέων παιδιών, τα οποία βλέπουμε ότι φεύγουν στο εξωτερικό συνεχώς. Είναι μια κυρία που εδώ υπόσχεται να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, πιστεύουμε ότι θα το κάνει αυτό. Μια κυρία όμως επίσης που μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό κάθε φορά είναι η κυρία Τασούλα Παπα-Νικολάου. Συνάδελφος δημοσιογράφος, συνεργάτης μας από το TimeLink. Η κυρία Μέρι Μπάρα είναι το θέμα μας σήμερα. Είναι μια manager γένους θηλυκού. Είναι από αυτά τα Golden Girls που λέμε, γιατί δεν υπάρχουν μόνο Golden Boys, που συνεχίζει και εισπράττει μέσα στην κρίση δισεκατομμύρια. Η κυρία Παπα-Νικολάου θα μας εξηγήσει το πώς. Ξεκινάμε. Ο σημερινός καλεσμένος έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ να μην λέω πολλά. Ο κύριος Γρίβας μαζί μας. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Με τον ντουφέκι σας κυνηγάγαμε, το είπα. Εγώ να ξέρετε τα λέω όλα. Μας κάνατε την τιμή σήμερα να έρθετε. Θέλω για να βάλω σε ένα ρυθμό αυτή τη συζήτηση, κύριε Γρίβα, να σας ξεκινήσω λίγο ανάποδα από τις τελευταίες εξελίξεις. Μου είπατε κάτι πριν που θα το πείτε εσείς ως καθήλυνα αρμόδιος, θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Κάνουν πολύ φασαρία οι Τούρκοι τις τελευταίες 48-72 ώρες για το θέμα των S-300. Βλέπω μια παραφιλολογία στα μέσα τους, ανέβασε η Χουριέτη ένα δημοσίευμα. Είναι στο πλαίσιο που βάζουν την αποστρατικοποίηση τέλος πάντων των νησιών. Είναι τόσο σημαντικό, δίνει τόσο σημαντική υπεροπλία η κατοχή των S-300 στην Ελλάδα ή όχι? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μαγικά όπλα, ωστόσο ακριβώς επειδή η Ρωσία και πριν από αυτήν η Σοβιετική Ένωση για δικούς τους γεωπολιτικούς λόγους, πολύ απλά γιατί είχαν ανακαλύψει μια τεράστια εδαφική επικράτεια έναντι εφνιδιαστικών αεροπορικών απειλών, είχαν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αντιεροπορική άμυνα. Με αποτέλεσμα τα αντιεροπορικά τους, ιδιαίτερα δε αυτά τα υποστρατηγικά αντιεροπορικά στήματα, να είναι πράγματι εξαιρετικά και να μην έχουν αντίστοιχό τους στον πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή, το καλύτερο του S-300 είναι μόνο το S-400, για να το πούμε έτσι. Του ίδιου κατασκευαστή, λοιπόν, της ίδιας εταιρείας. Είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Φυσικά όμως, όχι, δεν σε καμία περίπτωση δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ένα είδος μαγικού όπλου που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Κύριε Γρίβα, όταν κάνανε οι Τούρκοι όλη αυτή τη φασαρία με το S-300 στην Κύπρο, από τη δικιά τους πλευρά, από τη δική τους σκοπιά, πιστεύετε ότι είχαν δίκιο τελικά? Δηλαδή, η ύπαρξη των S-300 στην Κύπρο πραγματικά θα θωράκιζε το νησί? Όχι. Όχι. Η S-300 ήταν από στρατιωτικής άποψης, ήταν μάλλον η λάθος επιλογή για την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι είναι ένα όπλο πολύ μεγάλου βεληνικούς που θέλει χώρο δηλαδή για να μπορέσει να λειτουργήσει και ακριβώς επειδή τα χωρικά δεδομένα εκεί είναι μικρά, ήταν πολύ ευάλωτο. Θα ήταν πολύ ευάλωτο σε εφνιδιαστική τουρκική επίθεση. Η κυπριακή ηγεσία εκείνου του καιρού το επέλεξε περισσότερο ως διαπραγματευτικό χαρτί, με σκοπό να το κάψει στις διαπραγματεύσεις και αποδείχθηκε ότι ήταν μια λανθασμένη επιλογή και έδωσε και τη λαβή στην τουρκική πλευρά να μιλήσει για πρόκληση από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρεπιπτόντως, τα διάδοχα συστήματα, τα TORMI-1 που πήγανε δηλαδή εκεί και από ό,τι φαίνεται και τα BUK, εξ όσων γνωρίζουμε από ανοιχτές πηγές, παρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει πει τίποτα, προσφέρουν πολύ καλύτερη αντιεροπορική κάλυψη στην εθνική φρουρά από ό,τι θα προσέφεραν οι S-300. TORMI-1, όλοι έχουν συνδυάσει τους TORMI-1 με διάφορα, όπως το λένε, διάφορα μελάνα χρώματα. Είναι λίγο κακόφημα όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής τους, αλλά δεν πάβει να είναι εξαιρετικά οπλικά. Απλώς αυτό θέλω να εξηγήσουμε, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, και δημοσιογραφικά καλούμαστε να απαντάμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Προφανώς και χρειάζεται η χώρα να έχει σύγχρονα οπλικά συστήματα. Κανένας δεν αρνείται τη δυνατότητά μας και την επάρκειά μας. Μακάρι να ήμασταν επαρκείς να αγοράζαμε, αλλά αυτό να γίνεται με μια διαφάνεια προφανώς. Θέλω να πάμε. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα πάμε κομμάτι-κομμάτι. Να προετοιμάσω τους συναδέλφους ότι για να δέσουμε τους S-300 θα ξεκινήσουμε από την κάρτα της αεροπορίας. Όχι ακόμα όμως. Θέλω ο κύριος Γρίβας να μας κάνει μια γενική θεώρηση. Δηλαδή, Ελλάδα-Τουρκία, συσχετισμός δυνάμεων.
πού θεωρείτε ότι χάνουμε, σαν μια γενική θεώρηση, πού θεωρείτε ότι κερδίζουμε και θα τα δούμε μετά λεπτομεριακά ένα προς ένα. Κοιτάξτε, σε λεπτομέρειες υπερτερούμε εμείς σε κάποια ποιοτικά στοιχεία, ακόμη και σήμερα. Mm-hmm. Γενικότερα, εάν παίζαμε σε κάποιο παιχνίδι στρατηγικό, θα λέγαμε ότι η Τουρκία είναι πιο ισχυρή. Αλλά επειδή δεν είμαστε σε κάποιο στρατηγικό παιχνίδι, στον πραγματικό κόσμο, στο είδος μιας πολεμικής αναμέτρησης που απειλεί να το ελληνοτουρκικό σύστημα, που θα είναι πάρα πολύ μικρή σε διάρκεια, η τουρκική ποσοτική υπεροπλία δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Τώρα, δυστυχώς στην Ελλάδα έχει κυριαρχήσει μία αντίληψη ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, λόγω των πράγματι πολύ μεγάλων οικονομικών τους προβλημάτων, έχουν ουσιαστικά απαξιωθεί. Ναι. Δεν είναι έτσι. Έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνονται με τα τεράστια προβλήματα που έχει η τουρκική πολεμική μηχανή, μετά, ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Να πούμε ότι όντως υπάρχει έλλειμμα πιλότων για τα μαχητικά αεροσκάφη. Υπάρχει έλλειμμα εκπαιδεύσεως. Είδαμε πώς συμπεριφέρονται οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην Αλμπάμπ, στη Συρία, που δείχνουν έναν πρωτοφανή ερασιτεχνισμό. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό ορίζοντα δεν υπάρχει πραγματική απειλή από πλευράς της Τουρκίας ώστε να κάνει κάτι χοντρό, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι μια λαϊκή έκφραση. Θα είναι περισσότερο θεατρικού χαρακτήρα οι προκλήσεις τους. Μάλιστα. Με ξεκινήσατε ωραία, θα πάμε ανάποδα. Το είχα προετοιμάσει και το τέλος. Πάμε στο έψυχο δυναμικό λοιπόν, γιατί μου δώσατε ωραία πάσα. Διαβάζω ότι δεν παίρνουμε ΕΠΟΠ. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ΕΠΟΠ. Και σίγουρα τα οικονομικά προβλήματα είναι πολλά στις μονάδες, έτσι μην κρυβόμαστε. Δεν είμαστε σε κατάσταση εξαθλίωσης, αλλά δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα. Το έμψυχο δυναμικό το ελληνικό είναι σωστά εκπαιδευμένο και τι πρόβλημα δημιουργεί στον ελληνικό στρατό ή στην ελληνική αεροπορία ή στο πολεμικό μας ναυτικό το γεγονός ότι το προσωπικό δεν ανανεώνεται όπως φαίνεται αφού δεν γίνονται οι προσλήψεις που πρέπει. Κοιτάξτε, οι μονάδες πρώτης γραμμής διαθέτουν εξαιρετικό υλικό ακόμη και σήμερα. Δυστυχώς όμως υπάρχει όντως ένα έλλειμμα εκπαιδεύσεως στις πιο μικρές γενναίες. Για παράδειγμα, οι νέοι πιλότοι, οι νέοι ανθιπωσμιναγοί, από ό,τι μαθαίνουμε πάλι πάντα από ανοιχτές πηγές, δεν εκπαιδεύονται με τον τρόπο που εκπαιδευόντουσαν οι παλιοί, ελλείψη κονδυλίων. Αυτό σημαίνει ότι σε ορίζοντα πενταετίας, εφταετίας, δεκαετίας μπορεί όντως να έχουμε κάποιο θέμα σοβαρό. Το οποίο όμως πιστεύω ότι είναι αντιμετωπίσιμο ακόμη και με την σημερινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Γενικότερα θα έλεγα ότι η Ελλάδα, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, που είναι η φιλοσοφία δράσης των ενόπλων δυνάμεων που προέρχεται από τη γενικότερη φιλοσοφία της ελληνικής κοινωνίας. Μάλλον να το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Η τουρκική κοινωνία είναι μια πατριαρχική κοινωνία και οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έχουν μια πολύ αυστηρή ιεραρχική δομή με αποτέλεσμα να μην οι αξιωματικοί τους, από ό,τι φαίνεται, να μην έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν αυτόνομα, να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε ρευστά περιβάλλοντα, να αυτοσχεδιάσουν. Και. Είναι δηλαδή μια πολύ άκαμπτη δομή. Η ιστορία των πολέμων μας δείχνει ότι παρόμοιοι στρατοί, όσο καλά εκπαιδευμένοι και να ήταν, όσο ποιοτική και ποσοτική υπεροχή και να είχαν, είχαν πολύ σοβαρό μειονέκτημα έναντι πιο ευέλικτης ψυχολογίας και ιδιοσυγκρασίας δυνάμεων. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Διάβαζα μια έρευνα, δεν θυμάμαι καλά την πηγή, οπότε δεν θέλω να πω κάτι που θα είναι λάθος όσον αφορά την πηγή. Τοποθετούσε την Τουρκία με ένα σύνολο όμως στοιχείων που έπαιρνε υπόψη της ως 8η δύναμη στον κόσμο, στον πλανήτη, και τοποθετούσε την Ελλάδα με ένα σύνολο πάλι στοιχείων ως 28η δύναμη στον πλανήτη. Θέλω να πω απλώς ότι προσμετρούσε και τις δομές, το infrastructure δηλαδή, τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, την ενέργεια, έπαιρνε όλα αυτά υπόψη της. Η έρευνα αυτή. Πιστεύετε ότι είναι αυτή η διαφορά? Όχι. Εάν όντως πάρουμε την Ελλάδα και την Τουρκία μέσα στο διεθνές σύστημα, ναι, κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Αλλά αν τις αντιμετωπίσουμε σε ένα μεταξύ τους, στο ελληνοτουρκικό γεωσύστημα, πώς η μία μπορεί να αντιμετωπίσει την άλλη, νομίζω ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή υπάρχει ισορροπία δυνάμεων και με κάποια ελαφρά ποιοτικά πλεονεκτήματα υπέρ της Ελλάδος. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα δούμε. Να με συγχωρέσετε, δεν είμαι και ακριβώς κυνηγός στην όραση, θα με βοηθήσουν εδώ οι συνάδελφοι. Πάμε στην πρώτη κάρτα, μαχητικά αεροσκάφη, 244 εμείς, 276 οι Τούρκοι. Αντιεροπορικά 8 εμείς, 6 Patriot και η S-300 που συζητήσαμε πριν. Οι Τούρκοι 5 και 8 διαφορετικά συστήματα δηλαδή.
και αεροπορία ναυτικού 18 εμείς και 33 οι Τούρκοι. Αμέσως πρώτη ερώτηση. Χρειάζονται τα F-35, χρειάζεται η αναβάθμιση των F-16, είμαστε ok όπως είμαστε. Εγώ για τα F-35 έχω μια πολύ αρνητική γνώμη. Ναι. Ούτε είναι ιδιαίτερη απειλή για εμάς, γιατί από ό,τι βλέπουμε στη διεθνή αγορά συνεχώς βελτιώνονται οι ικανότητες, αντι-stealth να το πούμε έτσι, χωρίς να τα εντοπίσεις. Ως πλατφόρμα δεν είναι καλό αεροπλάνο, δηλαδή ακριβώς για να έχει ικανότητες stealth είναι κακή πλατφόρμα όσον αφορά τις αεροδυναμικές επιδόσεις, μεταφέρει μικρό οπλικό φορτίο. Έτσι, σε βάθος χρόνου δεν με πολύ απασχολεί το τι θα κάνουν. Και είναι πάρα πολύ ακριβό, παρεπιπτόντως. Ναι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όχι, η Ελλάδα δεν χρειάζεται. Είναι κάτι πολύ ακριβό, δεν αρμόζει στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Είναι ένα όπλο φετίχ που μπορεί δηλαδή να δαπανίσουμε πάρα πολλά λεφτά για να το πάρουμε και από εκεί και πέρα θα θυσιάσουμε άλλα πράγματα που μας χρειάζονται πολύ περισσότερο. Οπότε είμαι, θα δεν έλεγα, βλέπετε εκεί κάποιο αντιπαλός. Ο εξυγχρονισμός των F-16, ναι, χρειάζεται. Ναι. Όντως, γιατί είναι ένα... πρέπει να έχουμε αεροπλάνα στο μέλλον. Και όντως είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα, αλλά μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματική και εναντίον των F-35 με ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης. Ακόμη όμως και σήμερα το γεγονός ότι έχουμε στο πλωστάσιο τα Μοιράζ 2000, τα Παύλα 5, τα οποία σε κάποιες παραμέτρους της εναέριας μάχης υπερτερούν των τουρκικών F-16, είναι πολύ σημαντικό. Μπορούν να εξαπολύσουν πυράβλους κρούζ επίσης εναντίον στόχων του ΣΚΑΛΠ, οι οποίοι και επίσης είναι υποστρατηγικό όπλο για τις ελληνικές συνθήκες, για το ελληνοτουρκικό σύστημα. Και επίσης έχουμε πολύ καλύτερη αντιαεροπορική άμυνα από ό,τι έχουν οι Τούρκοι. Είδαμε για τους Patriot. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν ξέρω, μήπως είναι μια περίπτωση όπως συζητάγαμε πριν για τη Σοβιετική Ένωση. Το μέγεθος της Σοβιετικής Ένωσης τους έδινε την ανάγκη να έχουν τέτοια συστήματα. Μήπως κατά τη στοιχεία οι Τούρκοι δεν θεωρούν ότι απειλούνται τόσο πολύ από κάτι τέτοιο για να εξοπλιστούν. Από ό,τι φαίνεται όχι, γιατί έχουν και αυτοί οι σχέδια. Ναι. Και αυτό που θα έλεγα το χειρότερο για την Ελλάδα είναι ότι η Τουρκία δίνει τεράστια έμφαση στην ανάπτυξη δικών της συστημάτων. Και ορισμένα εξ αυτών, μάλιστα όπως είναι βαλιστική πυραυλή, πριν από μερικές μέρες είδαμε ότι, ότι φιλοδοξούν να φτιάξουν βαλιστικούς πυράβλους με 1000 χιλιόμετρα βεληνικές. Εκεί μπαίνουμε σε μια νέα κατηγορία που μπαίνουμε και σε ασύμμετρες απειλές στρατιωτικού χαρακτήρα και αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, η κατάσταση θα χειροτερέψει στο μέλλον όσον αφορά την ισορροπία ισχύως, αλλά κυρίως από αυτή την πλευρά. Ναι, χρήματα, κύριε Γρίφα, πού βρίσκουν, έτσι τώρα μεγάλη παρένθεση βέβαια. Βλέπουμε μια τουρκική οικονομία η οποία τα ομόλογα της είναι σκουπίδια ουσιαστικά. Πού βρίσκει χρήματα, απλή ερώτηση ας πούμε, του viewer, του τηλεθεατή, να δαπανά τόσα χρήματα, λέτε τώρα για ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος. Πού τα βρίσκει η Τουρκία αυτά τα λεφτά. Πράγματι, αυτό είναι ένα ερώτημα και πολύ πιθανόν ότι στο κοντινό μέλλον πολλές από αυτά τα φιλόδοξα προγράμματα είτε θα περικοπούν, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν το τουρκικό, είτε θα ακυρωθούν, όπως είναι αυτή η μαμούθ αγορά των F-35. Από την άλλη, η Τουρκία στην ευρύτερη της γεωπολιτική ταυτότητα θέλει να πουλήσει, να το πούμε έτσι, τόσο στην εσωτερική κοινή γνώμη όσο και διεθνώς, ότι είναι μια νέα δύναμη, ευρασιατική δύναμη σε ένα πολυπολικό κόσμο. Άρα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και στην ανάπτυξη μεγάλων πολεμικών ικανοτήτων συμβολικού χαρακτήρα. Γι' αυτό θέλει να αγοράσει και ένα ιδιόρυθμο αεροπλανοφόρο, σκάφος. Αυτό θα σας το καλέσει. Και είσαστε μέσα στο μυαλό μου ήταν τώρα αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι απότομα, σκεφτόμουν τόση ώρα ότι αφού πάει να πάρει βαλιστικούς, ας πούμε, πυράβλους, αισθάνεται, φαντάζομαι, κάπως σαν τη Γαλλία η ίδια, σαν μέγεθος ή κάτι περισσότερο. Οπότε γιατί να μην πάρει και ένα αεροπλανοφόρο και να πηγαίνει πού, γιατί ξέρω ότι το αεροπλανοφόρο για την κλειστή θάλασσα της Μεσογείου δεν λέει και πολλά πράγματα. Ειδικά για το Αιγαίο. Έχουμε 30 αεροπλανοφόρα τα νησιά μας εμείς και είναι υπεράρκετα. Ειδικά για το Αιγαίο θα είναι μια χίλιος πτέρνα για την Τουρκία και όχι ένα σοβαρό οπλικό σύστημα. Αλλά κοιτάξτε, η Τουρκία θέλει να γίνει υπερδύναμη. Και μια υπερδύναμη, έτσι για να παραφράσουμε και την ιστορική φράση, δεν αρκεί να είναι, πρέπει και να φαίνεται. Και για να φαίνεται πρέπει να έχει τα κατάλληλα οπλικά συστήματα που να έχουν ένα είδος συμβολικής αξίας. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτά τα οπλικά συστήματα θα μας απειλήσουν ιδιαίτερα, γιατί όπως είπατε δεν είναι προσαρμοσμένα στις γεωγραφικές παύλα επιχειρησιακές ανάγκες του Αιγαίου. Φύγαμε από την αεροπορία. Πάμε στο ναυτικό, παρακαλώ τους συναδέλφους, για να τους οδηγώ και στις κάρτες. Ναυτικό λοιπόν, ξεχωρίσαμε κάποια πράγματα. Σίγουρα οι δυνάμεις είναι περισσότερες και πιο διασκορπισμένες. Υποβρύχια 11, εμείς 12 οι Τούρκοι. Φρεγάτες 13 εμείς, 16 οι Τούρκοι και 8 κορβέτες. Θα μου εξηγήσετε μετά ποια είναι η διαφορά και εμείς γιατί δεν έχουμε κορβέτες. Και τώρα τα έχουμε βάλει όλα μαζί, κανονιοφόρους, τορπιλοπυραυλακά τους, πυραυλακά τους και περιπολικά, 17 και 16 εμείς, 19 και 16 οι Τούρκοι. Από μικρά παιδιά, θυμάμαι, μας λέγανε στις σχολές κτλ. Μη φοβάστε το ναυτικό, δεν θα την πατήσουμε στη θάλασσα.
Ισχύει. Κοιτάξτε, εδώ, ειδικά για το ναυτικό, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα πρέπει να πούμε, τα ελληνικά υποβρύχια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν από τους καλύτερους υποβρυχιακούς στόλους στον πλανήτη. Από τα 11 αυτά υποβρύχια, τα 5 είναι με σύστημα αναερόβιας πρόωσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάδυση, δηλαδή να ξεπερνάει την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τα πλεονεκτήματα ενός πυρηνικού υποβρυχίου σε έναν ενδεχόμενο επεισόδιο, χωρίς όμως να έχουν τα μειονεκτήματά του. Τα 4 εξ αυτών είναι τα Type 214, που είναι μάλλον, όπως λένε διεθνείς πηγές όπως ο οίκος αξιολόγηση Τζέινς, είναι τα πιο αξιόλογα υποβρύχια στον πλανήτη. Παρεπιπτόντως είναι αυτά που γέρνουν. Άντε. Αν τα θυμάστε. Ναι. Αλλά... Αυτά που γέρνουν γίνανε τα πιο αξιόλογα στον πλανήτη. Ήταν όντως η διαδικασία απόκτησής τους δεν ήταν ό,τι πιο διαφανές υπήρξε. Και έγινε. Θα έλεγα ότι υπήρχαν πολλά παρατράγουδα. Ναι. Αλλά οι πλατφόρμες αυτές καθεαυτές είναι εκπληκτικές. Δηλαδή με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Βέβαια δεν έχουμε τορπίλες νέου τύπου. Είναι σαν να πήρες μια Ferrari και να τις έβαλες τα λάστιχα από το παλιό σου το αγροτικό, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είναι ένα άλλο. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Της ελληνικής παθογένειας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποτελούν στρατηγικά οπλικά συστήματα που όντως μπορούν να δώσουν αποφασιστικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για μικρή λεπτομέρεια. Βέβαια, οι Τούρκοι έχουν παραγγείλει τα ίδια. Mm. Άρα είναι θέμα χρόνου να τα εντάξουν και αυτοί στο στόλο τους. Αλλά αυτή τη στιγμή υπερτερούμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γρίβα. Είναι αληθές αυτό που λένε. Το έχω συζητήσει με πολλούς κυβερνήτες τορπιλακάτων, πυραυλακάτων, κανονιοφόρων. Πολλούς. Δύο-τρεις που μιλάω μαζί τους. Ότι ξέρετε τι, παιδιά, εμείς το ξέρουμε τόσο καλά το Αιγαίο. Είναι αλήθεια. Είναι λες και παρκάρουμε, μου λέγει ένας χαρακτηριστικά. Αισθάνομαι, λέει, όταν περνάω, γιατί του έκανα την ερώτηση για το κομμάτι εκεί των Ινουσών και της Χίου. Μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Είναι λες και πάω, μου λέει, να παρκάρω στο πάρκινγκ του σπιτιού μου. Τόσο καλά, μου λέει, γνωρίζω τα νερά εκεί. Είναι αληθές αυτό ή τα σύγχρονα συστήματα, τα δορυφορικά, έχουν εξαλείψει αυτό το πλεονέκτημα μας? Όχι, ειδικέτερα για τέτοιους μεγέθους σκάφη, μικρά σκάφη όπως είναι η πυραυλάκατη δηλαδή, το γεγονός ότι λειτουργούν μέσα σε αυτή την αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου και το γεγονός ότι πράγματι οι Έλληνες ναυτικοί γνωρίζουν πολύ καλά, γνωρίζουν πώς να στήσουν ενέδρες, πώς να κρυφτούν, που δεν τα ξέρουν οι Τούρκοι, όντως προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα. Εμείς κορβέτες γιατί δεν έχουμε? Γιατί... Στο παρελθόν υπήρχε και ένα πρόγραμμα για να πάρουμε μια την περιβόητη κορβετοφρεγάτα, αλλά είχε τόσο αντιφατικές απαιτήσεις που τελικά κατέρευσε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε. Για να μην πω ότι θα έπρεπε να φτιάχναμε εμείς δικά μας πλοία. Καλά, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε. Υπήρχε ένα πρόγραμμα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, το Τμήμα Ναυπηγών, για την κατασκευή του εθνικού πλοίου. Το οποίο. Ναι. Εμείς πατήσαμε στα σχέδια συνήθως Ολλανδών, αν δεν κάνω λάθος, ή Γερμανών, και κάναμε τις προσταφαιρέσεις που χρειάζονται. Τοποθετούσαμε όμως εμείς πάντα τα οπλικά συστήματα, από ό,τι γνωρίζω. Πάμε στο κομμάτι του στρατού και του πυροβολικού μαζί. Άρματα μάχης 1392-2232, επιθετικά ελικόπτερα 28 και 50 και πυροβόλα αυτοκινούμενα και ρημουλκούμενα 561 και 474 εμείς, 1052 και 1045 η Τουρκία. Στο πυροβολικό εδώ βλέπω double score σχεδόν, κύριε Γρίβα. Πράγματι υπάρχει διαφορά. Από την άλλη η Ελλάδα έχει και εδώ έχει ένα ποιοτικό πλεονέκτημα. Ας πούμε έχουμε τα γερμανικά πυροβόλα, τα Panzer Haubitze τα 2000, τα οποία πολύ απλά είναι το καλύτερο αυτοκινούμενο πυροβόλο στον πλανήτη και όντως με τα καλύτερα πυρομαχικά. Έχουμε κατευθυνόμενα έξυπνα πυρομαχικά που μπορούν να αυτοκατευθύνονται και να χτυπήσουν τουρκικά άρματα. Δυστυχώς δεν έχουμε τους αριθμούς που χρειάζεται. Πάντως στο πυροβολικό είμαστε πολύ καλοί και συνεχώς βελτιωνόμαστε. Επίσης η αιχμή του δόρατος των ελληνικών τεθωρακισμένων δυνάμεων, τα Leopard 2 Hell, είναι σαφώς ανώτερα από ό,τι μπορεί να παρατάξει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Τα μαχητικά ελικόπτερα, τα Apache, επίσης είναι και τα Α, που είναι σχετικά παροχημένα, αλλά και τα νεότερα, βέβαια είναι πολύ λίγα σε αριθμό, είναι πιο αξιόλογα από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή να παρατάξει η Τουρκία. Και επίσης, πριν από μερικά 24 ώρα, υπήρξε η είδηση ότι από ό,τι φαίνεται θα μας δοθούν γρήγορα 60 ή 70 Kiowa Warrior αμερικανικά, δωρεάν, ή σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία είναι αναγνωριστικά επιθετικά. Μεταφέρουν αντιαρματικούς πυράβλους Hellfire, έχουν το σκοπευτικό του Apache και μαζί με τα υπάρχοντα Apache μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ ισχυρή δύναμη μάχης. Θα έλεγα ένα είδος, εάν τα εντάξει σε μια ενοποιημένη δύναμη διακλαδική, μπορούν να λειτουργήσουν σαν μπριονοκορδέλα και στον Εύρο και στα νησιά. Μπορούν να δημιουργήσουν ευέλικτα πακέτα που μπορούν να ενισχύσουν νησιά σε περίπτωση που η Τουρκία προσπαθήσει να κάνει κάποιο ευθυνδιαστικό επεισόδιο. Είναι πολύ σημαντική. Σημαντική είδηση που μας δίνετε. Βέβαια,
πάλι και εδώ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σε μερικά χρόνια, όταν οι Τούρκοι εντάξουν σε μαζικούς αριθμούς σε υπηρεσία τα δικά τους τα μαχητικά ελικόπτερα, τα ΑΤΑΚ, που είναι τα βελτιωμένα, τα Αγκούστα, τότε πάλι θα υπάρξει θέμα. Ο τουρκικός στρατός, κύριε Γρίβα, από τη γνώση σας, ενώ και τα τρία όπλα, το αν λέω στρατός, πώς έχει κατευθύνει τις δυνάμεις του, τι εννοώ δηλαδή. Μας είπατε μόλις 2-3 παραδείγματα και σίγουρα μπορούμε να βρούμε και άλλα, όπου μια μικρότερη χώρα όπως η Ελλάδα υπερτερεί σε κάποια πράγματα. Ο τουρκικός στρατός είναι πιο πολύ κατευθυνόμενος, έχει το μέτωπο προς τους Κούρδους, προς την Ανατολή της, και ίσως γι' αυτό τα οπλικά συστήματα που έχει εξυπηρετούν τέτοιους σκοπούς. Μήπως το Αιγαίο δηλαδή δεν είναι προτεραιότητα και είναι κάτι δεύτερο στο σχεδιασμό τους. Έτσι κι αλλιώς και το μέτωπο του Εύρου, αλλά και στο Αιγαίο, δεν επιτρέπει στην Τουρκία τη χρησιμοποίηση του μεγάλου όγκου των δικών τους δυνάμεων. Άρα ο τουρκικός στρατός αυτός καθεαυτός, ο μεγάλος του όγκος και οι λιγότερο προηγμένες τεχνολογικά μονάδες, είναι είτε για εσωτερικό έλεγχο, είτε για τα ανατολικά και νότια σύνορά. Ουσιαστικά είναι θερμοπύλες δηλαδή πάλι η Ελλάδα, υπό μία έννοια, μια στενοπόσα, ας πούμε, που δεν μπορείς να αναπτύξεις τις δυνάμεις. Γι' αυτό δεν με πολύ εντυπωσιάζει η ποσοτική υπεροχή της Τουρκίας. Αυτό που πράγματι όντως θα πρέπει να μας πονοκεφαλιάσει είναι ότι έχουμε όντως μία σταδιακή απαξίωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Του προσωπικού δηλαδή, όταν λέμε. Αλλά και των επενδύσεων που γίνονται σε αυτό. Βέβαια, θα πρέπει πάλι να πούμε ότι κανείς στρατός στον πλανήτη και στην ιστορία των πολέμων δεν ήταν ποτέ σε ιδανική κατάσταση. Ναι. Πάλι πριν από μερικές μέρες βγήκε μια είδηση: το αμερικανικό ναυτικό αυτή τη στιγμή τα μισά από τα πυρηνικά του υποβρύχια είναι εκτός υπηρεσίας και τα 2/3 των μαχητικών του αεροπλάνων. Εντάξει, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, αλλά. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχιστεί όντως αυτή η κατάσταση, η άνοδος της τουρκικής ισχύως και η απαξίωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τότε ναι, μπορούμε να στο μέλλον να έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τώρα που σας βρήκα, θα σας εκμεταλλευτώ, αν και είναι εκτός τέλος πάντων του προγράμματος που είχαμε σχεδιάσει. Μια τελευταία ερώτηση θέλω, σημαντική για εμάς που αγαπάμε αυτά τα θέματα. Έχουμε όλοι διαβάσει και μεγαλώσει για το κράτος του Ισραήλ. Για το στρατιωτικό αυτό κράτος του Ισραήλ, το οποίο είναι πανίσχυρο, δυνατό, ανίκητο και τέλος πάντων έχει τους εξοπλισμούς και την εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού σε πρώτη προτεραιότητα. Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε μια καλή σχέση με το Ισραήλ, όπως θα έπρεπε, έτσι κι αλλιώς πιστεύω να έχουμε. Παρότι έχουμε και καλές σχέσεις και καλούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, δεν το απεμπολούμε αυτό, και να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο, είναι το μοναδικό ίσως πράγμα που χρωστάνε οι Έλληνες στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Το κλείνω αυτό, αλλά από εκεί ξεκίνησε. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ σε μια περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης, γιατί από τους Ρώσους έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα, έχει να προσφέρει κάτι, ή θα μας κοιτάνε οι περιφερειακές δυνάμεις να βγάζουμε τα μάτια μας? Δηλαδή, πώς το φανταζόμαστε αυτό? Δεν μιλάω για την Αίγυπτο, αλλά θέλω να βάλω στην. Ότι η Αίγυπτος ξέρω ότι έχει τα προβλήματά της, αλλά να βάλω στην κουβέντα το Ισραήλ. Το Ισραήλ θα παρέμβει ποτέ? Όχι. Ποτέ. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε το Ισραήλ θα είναι ένας ακόμη εχθρός στην περιοχή. Και μάλιστα μια χώρα με υψηλή στρατιωτική τεχνολογία, ανατοϊκή χώρα, που θα μπορούσε να προσφέρει και οπλικά συστήματα στους εχθρούς της και. Δηλαδή το Ισραήλ θέλει να έχει μια καλή σχέση με την Τουρκία. Αυτό να το Ισραήλ είναι τόσο δυνατό στρατιωτικά, κύριε Γρήγορα? Είναι λίγο αστικό? Εντάξει, όχι, είναι πράγματι πολύ ισχυρό, αλλά ποτέ δεν είναι παντοδύναμο. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ το 2006 ταπεινώθηκε στρατιωτικά από την τότε Χεσμπολάχ, η οποία ήταν σκιά του σημερινού εαυτού της. Ναι. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι δεν έχει νόημα να κοιτάμε αριθμούς οπλικών συστημάτων. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιείς αυτά τα οπλικά συστήματα, το έμψυχο δυναμικό σου και αν είναι προσαρμοσμένα στις γεωγραφικές, επιχειρησιακές και άλλες συνθήκες ενός δεδομένου πολέμου ή ενός δεδαμένου θερμού επεισοδίου, αν θέλετε. Κλείνοντας, κύριε Γρίβα, τι λείπει από τις ενόπλες δυνάμεις ελληνικές? Ένα πράγμα. Εγώ σας δίνω ένα απεριόριστο μπάτζετ αυτή τη στιγμή και σας λέω: ορίστε, πάρτε τα λεφτά, ψώνισε, ό,τι θες. Σούπερ μάρκετ. Ότι ανεξαρτήτως του μπάτζετ, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ήταν να αναπτύξουν εγχώρια εθνική στρατιωτική σκέψη βγαλμένη από εμάς για εμάς και όχι να περιμένουμε από γκουρού του εξωτερικού να μας μάθουν πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ήσασταν διαφωτιστικός όσο δεν πάει. Το ήξερα ότι θα είσαστε έτσι.
Σας παρακολουθώ, να ξέρετε, με την καλή έννοια που λένε. Λοιπόν, να αποχαιρετήσω τον κύριο Γρίβα και θέλω για να περάσουμε στο επόμενο θέμα να δούμε ένα διαφωτιστικό βίντεο για τις δραστηριότητες της κυρίας Ζωής Κούρνια που έρχεται εδώ να μας καταπλήξει. Μας έχει καταπλήξει ήδη με το βιογραφικό της. Οπότε, και να μην πει τίποτα, θα διαβάσουμε το βιογραφικό της και θα ικανοποιηθείτε όλοι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γρίβα. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κυρία Ζωή Κούρνια μαζί μας. Να τα πω σωστά. Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Νομίζω ότι οι πολλές δραστηριότητες που έχετε θα γέμιζαν όλη τη σελίδα, όλη την οθόνη με τις ιδιότητες σας και διαλέξαμε εμείς έτσι ένα πιο χαρακτηριστικό τίτλο. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε να φιλοξενούμε φρέσκα μυαλά. Περισσότερο ως ένα, πώς να το πω, ως ένα ντόπινγκ στους ανθρώπους που παρακολουθούν και λένε, κοίταξε να δεις. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και εκείνο. Να μια Ελληνίδα που τα καταφέρνει. Να υπάρχει Έλληνας επιστήμονας το 2017 που πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε. Πολύ και άξιοι. Πολύ και άξιοι. Πού είναι, κυρία Κούρνια μου, πού είναι όλοι αυτοί κρυμμένοι. Υπάρχουν πυλώνες αριστείας στην Ελλάδα. Θα μείνετε εκπληκτοί. Η Ελλάδα, παρότι είναι 23η χώρα σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή δηλαδή τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε τρίτη σε παραγωγή έρευνας ανά ευρώ που ξοδεύει η κυβέρνησή μας. Επομένως, παράγεται πολύ σημαντική έρευνα στην Ελλάδα και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες στο εξωτερικό. Μάλιστα. Σε όλους τους τομείς υπάρχει έρευνα. Και γιατί σας ρωτάω, γιατί καλώς κακώς έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ας πούμε η ατμομηχανή μας είναι ο τουρισμός ή ότι εμείς είμαστε μια χώρα υπηρεσιών ή ότι τέλος πάντων έχουμε ένα ογκώδες δημόσιο το οποίο δεν μας επιτρέπει να κινηθούμε όσο γρήγορα θέλουμε. Εσείς φέρνετε τώρα μια ελπίδα ουσιαστικά διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα που έχετε κάνει. Όλα αυτά τέλος πάντων με τα οποία ασχολείστε είναι το σαράκι το μέσα, δηλαδή που σας έτρωγε, έλεγα εγώ θέλω να το κάνω αυτό, ό,τι και να γίνει, ή είχατε κάποια στρατηγική στο μυαλό σας? Ξεκίνησα από το σχολείο θέλοντας να σπουδάσω φυσικές επιστήμες. Mm-hmm. Από την τρίτη δημοτικού κιόλας, η καθηγήτριά μου, η δασκάλα μου, έφερε μία έκθεση πριν από μερικούς μήνες, όπου είχα γράψει στην τρίτη δημοτικού, όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω χημικός. Εγώ προσωπικά το ήξερα, ήταν αυτό που λέμε, είναι ένα σαράκι που με έτρωγε, ήθελα να γνωρίσω πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας και στη συνέχεια το εξέλιξα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι μας πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε, αυτό μπορεί να βρεθεί και στην πορεία. Ακόμα αλλά είναι τώρα, σημαντικό δεν να βρεθεί. Τι θέλουμε τώρα, τι. Θα μάθουμε την τρίτη δημοτικού. Έχετε κάνει σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή μόνο στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα σπούδασα. Γιατί κάπου θέλω να καταλήξω, δεν σας κάνω όπως το λένε. Στην Ελλάδα ξεκίνησα το πρώτο μου πτυχίο που είναι χημεία και στη συνέχεια όμως θέλησα να μετακινηθώ όχι για λόγους οικονομικής μετανάστευσης αλλά για λόγους επικοδομητικής κινητικότητας, ας το πούμε έτσι, για να αποκτήσω νέες δεξιότητες, να γνωρίσω μια νέα κουλτούρα, να γίνω ανεξάρτητη. Και πήγα στη Γερμανία, όπου και έκανα διδακτορικό πάλι στη χημεία. Γιατί σας ρωτάω, γιατί έχουμε καθιερώσει μια στήλη με επιτυχημένες γυναίκες εδώ και 4-5 εκπομπές και μου έχει κάνει εντύπωση ότι οι σπουδές όλων αυτών των κυριών που κρατάνε τα ενία μεγάλων εταιριών στα χέρια τους, τα κλειδιά μεγάλων εταιριών, έχουν μια κοινή συνισταμένη. Έχουν την κοινή συνισταμένη των μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού, αν όχι τέλος πάντων της Γαλλίας και της Γερμανίας, σίγουρα των ΗΠΑ ή της Αγγλίας. Είναι τόσο διαφορετική, ρωτάω για τους viewers, τόσο διαφορετική η κουλτούρα εκεί. Και τι είναι αυτό που μας εμποδίζει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ναι, με τα προβλήματά, ναι, ναι, του, να μπορέσουμε κι εμείς να κρατήσουμε ανθρώπους σαν και εσάς, να τους πούμε, παιδιά, όλο αυτό το άνοιγμα του πνεύματος που θέλετε να κάνετε, ναι, έλα κάντε το στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ανάγκη πάντα το κάνει στη Γερμανία. Ωραία, χαίρομαι που με ρωτάτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι, υπάρχει μεγάλη διαφορά όταν κανείς πάει σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Θα εξηγήσω αμέσως. Όταν έφυγα από τη Γερμανία και πήγα στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο Yale, είδα μια τεράστια διαφορά και με το Πανεπιστήμιο το ελληνικό αλλά και με το γερμανικό. Υπήρχε μια τεράστια διαφορά στην κουλτούρα με την οποία αντιμετώπιζαν όλοι τους συναδέλφους, δηλαδή υπήρχε απόλυτη ισοτιμία, υπήρχε αξιοκρατία,
Επίσης, οι άνθρωποι εργαζόντουσαν σε ομάδες πάρα πολύ αποδοτικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Είχαν κάνει το πολύ έξυπνο τρίκ ότι είχαν τοποθετήσει τη σχολή θετικών επιστημών μέσα στο business campus. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνέργειες, να μιλάνε αυτοί οι δύο κλάδοι. Mm-hmm. Όχι όπως εδώ που η ΑΣΟΕ είναι στο κέντρο και το πανεπιστήμιο μας είναι στους ζωγράφους, το οποίο ισχύει και στη Γερμανία. Υπήρχε λοιπόν μια απομόνωση. Εκεί βρισκόταν συγκεντρωτισμός και υπήρχε συνέργεια. Ένα δεύτερο πράγμα που βοήθησε πάρα πολύ που το είδα ήταν λίγη γραφειοκρατία. Mm-hmm. Όταν αντιλαμβανόταν το πανεπιστήμιο ότι ήθελες να κάνεις κάτι που θα προήγαγε και θα παρήγε έργο, σε βοηθούσε με όλα του τα μέσα. Οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει σύνδεση ή υπήρχε τότε σύνδεση της αγοράς εργασίας με το πανεπιστήμιο? Ψώνιζε η αγορά εργασίας από το πανεπιστήμιο? Γιατί είναι... ξέρετε, εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, έρχονται παιδιά από δημοσιογραφικές σχολές κατά τη στοιχεία που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι λες και έχουν έρθει από έναν άλλον, όχι πλανήτη, από έναν άλλο γαλαξία. Δηλαδή δεν είναι τίποτα καμιά τρομερή επιστήμη η δημοσιογραφία. Έχει 10 πράγματα που πρέπει να ακολουθείς και το προσωπικό σου ταλέντο. Και μιλάς την πρώτη φορά μαζί τους και πιστεύεις ότι επικοινωνείς με άλλη μορφή ζωής. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά εκεί, ή εκεί έχουμε το Time Magazine που ψωνίζει μέσα από τη σχολή δημοσιογραφίας του Κολούμπια, ας πούμε, και όλα γίνονται ωραία? Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένοι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν ημέρες καριέρας συγκεκριμένες όπου θα έρθουν οι μεγάλες εταιρείες, θα μιλήσουν με τους υποψήφιους, θα πάρουν υποψήφιους για καλοκαιρινή πρακτική, θα τους δοκιμάσουν και στη συνέχεια θα τους κρατήσουν. Και εδώ παίρνουμε, κυρία Κούρνα, πρακτικάριους, θα το πω. Δεν χρειάζεται, με ακούει και συνάδελφος κυρία Παπα-Νικολάου. Παίρνουμε πρακτικάριους εδώ και το 15 Αύγουστο παίρνουν άδεια. Γιατί κουράζονται από την πρακτική που κάνουν και λένε να μην λείψω 10 μέρες από στη μάνα μου. Αυτό και εδώ παίρνουμε πρακτικά. Ήθελα και εγώ να συζητήσουμε σήμερα. Είναι πολύ βασικό, το πιο βασικό πράγμα για τους νέους είναι να ξέρουν τι θέλουν να πετύχουν. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος τους. Δηλαδή, αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Οπότε πρέπει να έχουν βάλει στο μυαλό τους ένα στόχο, κάτι από το όνειρό τους, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ρεαλιστικό. Να υπάρχει δηλαδή ένα ρεαλιστικό πλάνο καριέρας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Ποια είναι, ας πούμε, αυτά τα στοιχεία που αποτελούν ένα καλό πλάνο καριέρας, κατά τη γνώμη σας? Το πρώτο πράγμα που, εντάξει, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, είναι ο καθορισμένος στόχος. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάλογα με τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του ατόμου. Νομίζω έχουμε κάνει και μια κάρτα για να βοηθήσουμε τη συζήτηση. Μπράβο, ωραία, να τη βλέπουμε. Πολύ ωραία. Ένα πλάνο καριέρας, λέει εδώ, με ρεαλιστικούς στόχους. Ακριβώς. Πόσα είναι τα μικρά βήματα? Μικρά βήματα, 9 μικρά βήματα. Και διαβάζω ενθουσιασμός. Το πρώτο πράγμα, που είναι το πιο σημαντικό, είναι να είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό που θα κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει σημασία τι θα είναι αυτό. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από κάποιους που μας λένε αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αρκεί πραγματικά να το θέλουμε. Άντε λοιπόν, εγώ είμαι τρομερά ενθουσιασμένος και πάω στο δεύτερο βήμα, τρομερά το θέλω. Ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Θα πρέπει όμως αυτό το που έχουμε επιλέξει. Να μην θέλω να γίνω αστροναύτης. Ακριβώς. Εγώ πράγματα. Για παράδειγμα θα δώσω το δικό μου το παράδειγμα. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η χημεία. Ήξερα ότι θέλω να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνεις καθηγητής στην Ελλάδα? Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Όλοι μου λέγανε δεν γίνεται. Αυτό που θες δεν γίνεται. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνω το δικό μου πλάνο καριέρας με μικρά βήματα, να χτίσω το βιογραφικό μου ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στην Ελλάδα σε μια θέση ακαδημαϊκή. Mm-hmm. Αυτό συνεπάγεται πολύ καλή έρευνα στον τομέα μου, καλά πανεπιστήμια, να γνωρίσεις νέες κουλτούρες, ανεπτυγμένες και οικοσυστήματα. Ό,τι χρειάζεται ο ακαδημαϊκός, να ανοίξει το μυαλό του δηλαδή. Σημαίνει ανάπτυξη ηγετικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, για εξηγήστε το μου λίγο αυτό. Θα το πω και αυτό. Απλά θέλω να επανέλθω στο 2. Ναι, ναι, ναι. Να πω λοιπόν ότι δεν άφησα τον εαυτό μου στην τύχη. Σκέφτηκα στην Ελλάδα ποιοι είναι οι τομείς που είναι πολύ ανεπτυγμένοι. Ο τουρισμός, είναι η ναυτιλία, είναι η φαρμακοβιομηχανία. Mm-hmm. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μου αρέσει η χημεία, αλλά εντάξει, δεν θα ασχοληθώ με την αστροχημία που μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί λογικό είναι, δεν θα υπήρχα, δεν θα είχα μέλλον. Αν και τώρα ιδρύθηκε, έμαθα η Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία. Ναι, βέβαια, υπηρεσία, υπήρχε σαν Γενική Γραμματεία, δεν είναι Διαστημική Υπηρεσία. Θα μπορούσα ίσως. Όμως σκέφτηκα ότι τα φάρμακα είναι ένας καλός τομέας, εξελιγμένος στην Ελλάδα, όπου θα μπορέσω να μπω και να βρω μια θέση. Οπότε εδώ κολλάει λοιπόν το νούμερο 2 της κάρτας. Της κοινωνίας και της οικονομίας. Θα πρέπει να έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας και με βάση αυτό το όνειρό μας να το προσαρμόσουμε
ανάλογα με το τι ζητάει η αγορά εργασίας. Το 3 με το 7 πώς δένουνε, λέμε ανάπτυξη ηγετικών δραστηριοτήτων, να είμαι ηγέτης εγώ, αλλά να δουλεύω και ομαδικά. Σωστά. Πώς θα γίνει αυτό, να είμαι ηγέτης σε μια ομάδα δηλαδή θέλουμε. Και τότε θα έχουμε μόνο ηγέτες, δεν θα έχουμε ομάδα. Ακριβώς, ναι. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε σε ομάδες αρχικά, να μάθουμε πώς λειτουργεί μια ομάδα, η επικοινωνία, η συνεργασία. Στη συνέχεια όμως πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να ηγηθούμε και σε μια ομάδα. Δηλαδή όταν πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, να δείξουμε ότι εμείς μπορούμε να τις πάρουμε και μπορούμε να φτάσουμε την ομάδα στην επιτυχία. Να είσαι leader δηλαδή που λέει και ο τίτλος της εκπομπής. Επιτέλους Αναστασία, μετά από τόσες εκπομπές δικαιολογήσαμε τον τίτλο μας. Κάτι κάναμε σήμερα. Ακριβώς. Η ανάπτυξη λοιπόν ηγετικών δραστηριοτήτων έχει να κάνει κυρίως με την εύρεση εργασίας. Δηλαδή ο εργοδότης μας θέλει να δει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πάρουμε ένα project και να το φέρουμε εις πέρας. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να, όντας στο σχολείο, μπορούμε να ηγηθούμε μιας ομάδας, όντας στο πανεπιστήμιο μιας φοιτητικής οργάνωσης. Στη συνέχεια μπορούμε, για παράδειγμα, να μπούμε σε κάποιες εθελοντικές ομάδες. Και εδώ θέλω να σταθώ στον εθελοντισμό, διότι είναι μια παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όταν λέμε εθελοντισμός, εννοούμε να πάμε συνήθως, έρχεται στο μυαλό μας, θα πάμε να βοηθήσουμε τους μετανάστες. Ή θα πάμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ή να κάνουμε δενδροφύτευση, ας πούμε. Ακριβώς. Και όμως δεν είναι αυτό το οποίο ονομάζεται εθελοντισμός μόνο. Είναι και αυτό. Εγώ βοηθούσα τις ταβέρνες εθελοντικά, να ξέρετε, πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήταν και αυτό μια μορφή προσφοράς κοινωνικής εργασίας. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν καλά, εντάξει, είπα να σας πω και εγώ κάτι, να σας συναγωνιστώ σε αυτό το πλαίσιο, δεν τα κατάφερα. Εθελοντισμός λέτε για τους μετανάστες. Εγώ βλέπω όμως ότι ακόμα και εκεί, στο εθελοντισμός, πάλι βάζουμε το ελληνικό δαιμόνιο μέσα και πάλι από τον εθελοντισμό περιμένουμε ουσιαστικά κάτι παραπάνω, χωρίς να έχουμε αναπτύξει κάποια άλλη δεξιότητα. Δεν κάνω λάθος. Θα σας πω. Ήθελα να πω ότι ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε τους μετανάστες. Μπορούμε να πάμε σε εθελοντικές οργανώσεις όπως η Act for Greece ή η Glovo, οι οποίες είναι δύο εταιρείες που ενώθηκαν πρόσφατα, οι οποίες παίρνουν το βιογραφικό μας, μας ρωτάνε τι θέλουμε να κάνουμε και μας τοποθετούν σε κάποιες δουλειές, ας το πούμε έτσι, οι οποίες είναι χωρίς πληρωμή, οι οποίες μας βοηθάνε να αναπτύξουμε τη δεξιότητα που έχουμε ανάγκη για να πάμε στη θέση που εννοείται, θέλουμε. Εννοείται δηλαδή κάτι συναφές με το αντικείμενό μας. Κάτι συναφές λοιπόν με το αντικείμενό μας. Γίνεται με εθελοντικά, αλλά μας βοηθάει όταν φτάσει η αγγελία που θα λέει θέλουμε προϋπηρεσία. Ναι, εμείς έχουμε θα κάνει, έχουμε και, αυτό που κάνει είναι και αυτό που είναι σχετικό. Λέτε στο 8, σωστή προώθηση του εαυτού μας. Ξέρετε τι, επειδή και πάλι το αντικείμενο το δικό μας, η δημοσιογραφία, τέλος πάντων και τα media, έχουν πολύ κόσμο ο οποίος προσπαθεί να προωθήσει τον εαυτό του, η λέξη σωστά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Ναι, ακριβώς. Ναι, ποια είναι η σωστή προώθηση, πώς γίνεται. Η σωστή προώθηση είναι ουσιαστικά η χρυσή τομή. Δηλαδή, ούτε να υπερπροβάλλουμε τον εαυτό μας σε σημείο που να γίνει αποθετικό για τον εργοδότη, αλλά ούτε και να είμαστε. Και τους συναδέλφους φυσικά, αλλά ούτε και να είμαστε πάρα πολύ μετριόφρονες σε σημείο που να μην έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση και να μην προωθούμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Το σωστό λοιπόν είναι και να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς να υποβιβάζουμε τον εαυτό μας και χωρίς να γινόμαστε. Ξεχνάω την ελληνική λέξη, είναι ενοχλητική. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε στο 9, υψηλή ανοχή στην αποτυχία, αισιοδοξία. Εδώ τώρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, έτσι κι αλλιώς, μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι χτυπάνε πόρτες για την εύρεση εργασίας και οι πόρτες είναι κλειστές. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα φαντάζομαι που έχουμε είναι ότι για να αναπτύξουμε όλα αυτά που λέμε τα 8 πάνω, πρέπει να μας δώσει κάποιος αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, τι να τα κάνω, να τα αναπτύξω στο σπίτι μου. Είμαι χημικός μηχανικός, όπως λέτε. Χτυπάω την πόρτα, αλλά δεν υπάρχει προσφορά εργασίας. Άρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι να λύσω το ότι δεν υπάρχει προσφορά εργασίας. Πολύ ωραία. Μην αισθάνομαι άσχημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και γι' αυτό έβαλα και το νούμερο 9. Γιατί οι πόρτες συνήθως που θα χτυπήσουμε, ναι, θα είναι κλειστές. Εγώ για τη θέση αυτή έψαχνα 5 χρόνια. Όπως ξέρετε, στην ακαδημαϊκή ζωή, στα πανεπιστήμια πλέον δεν προσλαμβάνονται προσωπικό. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλες οι πόρτες που χτύπησα επανειλημμένως ήταν κλειστές. Βέβαια αυτό δεν με απόθεσε γιατί ήθελα πραγματικά να κάνω αυτό το όνειρό μου πραγματικότητα και το κατάφερα στο τέλος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να επιμείνουμε και μπορούμε να κάνουμε, όταν βρίσκουμε την πόρτα κλειστή, να κάνουμε ενδεχομένως κάποια παράπλευρη δραστηριότητα. Συναφή με το αντικείμενό μας ή αν δεν γίνεται
Δεν χάθηκε και ο κόσμος, αρκεί να βιοπορίζουμε κάπως, έτσι δεν είναι? Σίγουρα μπορούμε να έχουμε μια δουλειά για να βιοποριστούμε, αλλά στον ελεύθερο μας χρόνο καλό είναι να κάνουμε βήματα για να επιτύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Ακριβώς. Γιατί για παράδειγμα, ξέρετε, δυστυχώς είναι οι περισσότεροι νέοι σε αυτήν την κατάσταση. Περισσότεροι νέοι είναι σε αυτή την κατάσταση και θα σας δώσω το παράδειγμα της εφαρμογής που φτιάξαμε, mm-hmm. που δείξατε το βίντεο πριν. Στον ελεύθερο χρόνο και με μηδέν απολύτως χρήματα, κάνοντας άλλη δουλειά το πρωί, mm-hmm. γιατί αυτό είναι εκτός των ερευνητικών μου δραστηριοτήτων, mm-hmm. Φτιάξαμε μία εφαρμογή που μας ενημερώνει για την επικινδυνότητα των συστατικών στα προϊόντα. Ingridio. Ingridio λέγεται, η οποία παίρνει, είναι μια εφαρμογή γενικά κινητά τηλέφωνα. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις μια φωτογραφία τα συστατικά ενός σαμπουάν ή ενός τροφίμου, mm-hmm. και η εφαρμογή σε ενημερώνει για το αν μέσα υπάρχουν κάποιες ουσίες οι οποίες είναι ύποπτες για καρκινογένεση με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, τον ΗΠΑ. Άρα αυτό σας το λέω ότι βρήκαμε μια ανάγκη, προέκυψε από προσωπική μας ανάγκη οι συνιδρυτές, γιατί είδαμε ότι αυτό δεν υπάρχει και θέλαμε να ξέρουμε, γιατί εγώ ως χημικός... Τι είναι καρκινογόνος? Δεν θα μπορώ. Δηλαδή διαβάζω την ταμπέλα και ούτε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο μάλλον κάποιος που δεν έχει σπουδάσει χημεία. Βρήκαμε λοιπόν μια ανάγκη της αγοράς, που ήταν συνυφασμένη με το αντικείμενό μας, στον ελεύθερό μας χρόνο βράδια, γιατί όταν τελειώνει η δουλειά 7 και 8, μετά σε παίρνει το βράδυ. Τα βράδια λοιπόν, κάτσαμε με μια ομάδα συνεργατών, αναπτύξαμε αυτή την εφαρμογή στα κινητά, την οποία μπορεί αργότερα να προωθήσουμε. Κυκλοφορεί εμπορικά η εφαρμογή αυτή? Τη στιγμή ναι, είναι δωρεάν για mm-hmm. τους καταναλωτές και μπορεί να την κατεβάσει κανένας που έχει τηλέφωνο Android προς το παρόν και είμαστε στην εξέλιξη σύντομα και για το iPhone. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ας πούμε τώρα που λέτε, είπατε μια πολύ ωραία κουβέντα πριν, ουσιαστικά τι μου είπατε, το σκέφτηκα από brainstorming ουσιαστικά με 2-3 άλλους συνεργάτες μου. Πιστεύετε ότι ο Έλληνας, επειδή λέει πάρα πολύ, λέει πάρα πολλά, μιλάει πάρα πολύ, έχει συγκλονιστικές ιδέες που αν τις πάρει μια πολυεθνική θα γίνει δισεκατομμυριούχος, αλλά βαριέται να σηκωθεί από την καφετέρια, να πάει να βάλει νερό και πρέπει να του φέρει ο σερβιτόρος. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Έλληνας με αυτά που έχει, στις χιλιάδες αυτές ιδέες, υπάρχει και θησαυρός, υπάρχει κάτι, μπορεί κάποιος να ψαρέψει κάτι ενδιαφέρον από όλα αυτά ή είναι όλα λόγια του αέρα? Σαφέστατα και υπάρχει. Εμείς αυτή τη στιγμή με την ομάδα που έχουμε εδρεύουμε στην θερμοκοιτίδα του ΕΚ της Eurobank, mm-hmm. στην οποία βλέπουμε τρομερό ανθρώπινο δυναμικό Έλληνες που έχουν αναπτύξει πολύ καινοτόμα προϊόντα που θα μπουν ή μπαίνουν αυτή τη στιγμή στην αγορά και βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες, ακόμα και εκτός του ΕΚ, υπάρχουν που μπορούν να τις αναπτύξουν και υπάρχει και ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα. Ναι. Ότι δυστυχώς όταν ξεκινήσαμε να μπαίνουμε σε αυτό το καινούργιο κομμάτι που λέγεται επιχειρηματικότητα, είδαμε ότι με το που ξεκινήσει μια εταιρεία έχουμε 29% φόρο συν 24% ΦΠΑ χωρίς να επιμερίσουμε κανένα κέρδος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι με το καλημέρα σας έχουμε ένα 53% φορολογία και αν θέλουμε να επιμερίσουμε και κέρδη συν 15%. Δηλαδή φτάνουμε στο 64% χωρίς με το καλημέρα σας. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία να μεριμνήσει για τους νέους αλλά και πιο μεγάλης ηλικίας επιχειρηματίες, γιατί δεν είναι μόνο νέοι που βρίσκονται εκεί, να μπορέσει να τους δώσει μια ανάσα ότι όποια εταιρεία ξεκινάει για τα πρώτα ας πούμε 2 χρόνια λειτουργίας της, να έχει κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις ή τύπου ΦΠΑ ή μέσα στην φορολογία. Τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου ή το δικηγόρο του τσακαλώτου στην προκειμένη περίπτωση. Τα αισθήματά μου γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Αλλά είναι τέτοιος ο Έλληνας που αν εμείς δώσουμε μια φοροελάφρυνση για τις νέες επιχειρήσεις που είναι ενός έτους ή 2 ετών, ξαφνικά κολοσσί της ελληνικής οικονομίας θα είναι νεοφυείς επιχειρήσεις ξαφνικά και θα θέλουν φοροελαφρύνσεις. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό λίγο υπόψη μας. Ναι, θα μπορούσε ας πούμε να υπάρχει ένα όριο στο τζίρο. Ναι, θα μπορούσε να είναι ο τζίρος μέχρι 50.000-100.000 ευρώ. Αν θέλει, όλος αν έχει την πολιτική βούληση, οι λύσεις βρίσκονται και υπάρχουν. Συμφωνώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Κούρνα, να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση με το εξής. Αντιμετωπίζουμε όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι είναι άνεργοι. Mm-hmm. Έτσι. Και κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, έχουν δώσει και κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει στη διαδικασία αυτή της έβρεσης εργασίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε ότι η ανεργία είναι μόνο αποτέλεσμα της κακής οικονομικής συγκυρίας ή η ανεργία σε μεγάλο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της μη σωστής προσφοράς εργατικού δυναμικού. Δηλαδή, εγώ ζητάω εδώ έναν οπερατέρ. Ναι. Ξέρετε τι θα γίνει. Mm-hmm. Θα έρθει ένας που δεν έχει δουλέψει ακριβώς αυτή την κάμερα, αλλά ρε φίλε, θα τη μάθω σε 15 μέρες. Ή δεν θα ξέρει ακριβώς αυτό το σύστημα, θα ξέρει ένα άλλο σύστημα. Ή θα έρθει, αλλά θα έχει και μια άλλη δουλειά που δεν προλαβαίνει και μπορεί μόνο τετράωρο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Μήπως δηλαδή λίγο και εμείς έχουμε μία ευθύνη στο τι κάνουμε τα παιδιά μας και πώς θα προετοιμάζουμε για τον επαγγελματικό βίο αύριο. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, δεν θα αρνηθούμε ότι η οικονομική συγκυρία δυστυχώς είναι αυτή που οφείλεται στον μεγάλο ποσοστό, διότι δεν υπάρχει προσφορά εργασία σε όλους τους κλάδους. Ναι. Άρα, υπάρχει προσφορά εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους, όπου μπορεί να χρειαστεί να πάει κάποιος με. Αυτό δεν είναι κακό, δηλαδή να πάει κάποιος με ένα παραπλήσιο βιογραφικό και να μάθει καινούρια τεχνική ναι. και να γίνει. Αρκεί να το θέλει και να το κάνει και να μην θέλει απλώς να υπομισθεί το συγκεκριμένο μισθό. Οπότε εδώ θα ξαναπώ ότι υπάρχουν ευκαιρίες που όντως δεν έχουμε κάνει το σωστό matching ανθρώπινου δυναμικού με ευκαιρίες, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να γίνει. Και θα αναφέρω εδώ το παράδειγμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της υγείας, το Digital Health. Mm-hmm. Είναι ένα market το οποίο προβλέπεται να έχει 6 δις ευρώ πωλήσεις στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τόσο πολύ. Ακριβώς. Αυτό δεν το λέω εγώ, είναι νούμερα που τα, έχω, που τα έχω βρει. Μου κάνει, είναι θηριώδες το και νούμερο. Είναι θηριώδες το νούμερο, όπου έχουμε τις εξής δυνατότητες. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει ψηφιακή διάγνωση, να βοηθήσουμε ασθενείς ψηφιακά να δούμε αν παίρνουν σωστά τα φάρμακά τους για να μην γίνεται υπερκατανάλωση. Να αξιοποιήσουμε δεδομένα ασθενών και γιατρών. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που ψάχνει για δουλειά. Και επειδή έχουμε χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα, κάτι ας πούμε που θα μπορούσε να γίνει, θα πληρωνόντουσαν 2 άτομα στις ΗΠΑ, εδώ θα μπορούσαμε να απασχολήσουμε 12 άτομα, λόγω της διαφοράς των μισθών. Το μισθό, ναι. Άρα, αυτός είναι ένας κλάδος τώρα που ανέφερα, που έχει ανάγκη από πληροφορικούς, από ανθρώπους του μάρκετινγκ, ναι, ναι. από οικονομικούς, από γιατρούς, όπου θα μπορούσε η κυβέρνηση να κατευθύνει, κατευθύνει προς τα εκεί, γιατί είναι ένα τεράστιο μάρκετ. Κυρία Κούρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε και δρομέας κιόλας, μου το είπε ο Νίκος Αρμένης. Εμείς δεν είμαστε ακριβώς το πρότυπο του δρομέα. Μπορείτε όμως να ξεκινήσετε. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, θα προτιμούσα να ξεκινήσω σκεπτόμενος λίγο καλύτερα αυτή την ιστορία του ΕΓΚ, γιατί μου την ξαναφέρατε τώρα στο μυαλό. Και ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν φρέσκες ιδέες. Και καλό είναι να έρθουν σε εσάς, να σας χτυπήσουν την πόρτα, να σας απασχολήσουν για λίγο. Ίσως κάτι από όλα αυτά που λένε. Σας κάνει και σας κάπου. Θα ήθελα οπωσδήποτε να πω ότι είμαστε ανοιχτοί στο εργαστήριο, να έρθουν όποιος θέλει, φιλοξενούμε και παιδιά, κάνουμε και σε σχολείο εννοώ, και φοιτητές και πιο μεγάλους, να βοηθήσουμε, να βρούμε ένα σωστό προσανατολισμό. Να πω απλά ότι έχει έρθει παιδί στο εργαστήριο για διδακτορικό και καταλάβαμε ότι έχει απίστευτες δυνατότητες και ενθουσιασμό στο μάρκετινγκ και κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κούρια. Πριν πάμε στην κυρία Παπανικολάου, που είναι η μόνιμη συνεργάτηδα, στο πλαίσιο του εθελοντισμού που συζητούσαμε πριν με την κυρία Κούρια, πάμε λίγο στο Magic Hall να δούμε τι ετοιμάζει για αυτές τις μέρες το Magic Hall. Gadget για όλο τον κόσμο λοιπόν. Στο Magic Hall, η Μητού 110 στο Παγκράτη και η σελίδα magichall.gr, μια σελίδα που έχει διάφορα πράγματα. Αν κάτσετε λίγο και το ψάξετε, θα τρελαθείτε από την ποικιλία αλλά και από την εξυπνάδα και την ευφυα που έχουν βάλει κάτω αυτοί οι άνθρωποι για να πουλήσουν πραγματικά gadget. Γιατί gadget από gadget έχει διαφορά. Εδώ μιλάμε για πράγματα λίγο πιο προσεγμένα. Τώρα, αγαπητοί μου Τασούλα, δεν ξέρω μετά από όλα αυτά που ακούσαμε εμείς τι μπορούμε να συζητήσουμε εδώ. Είσαι εδώ για τη στήλη μας, για τη στήλη που αφορά τις γυναίκες που πετυχαίνουν, εκτός από σένα, υπάρχουν και άλλες γυναίκες στον πλανήτη που πετυχαίνουν. Άκουσες τα περί εθελοντισμού, νομίζω, της κυρίας Κούρια πριν. Σε ευχαριστούμε πολύ που το κάνεις πράξη αυτό το, πώς το λένε, αυτό το αξίωμα της επιτυχίας. Για την κυρία που θα σου μιλήσω, έχει 9 στα 9 από αυτά που λέγατε από τα βήματα της επιτυχίας. Α, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. Η κυρία Μέρι Μπάρα είναι. Και πήραμε την εκδίκησή μας οι γυναίκες στους άντρες. Γιατί διότι η αυτό? Κυρία είναι το αφεντικό της General Motors. Σε ακούμε. Είναι πολύ γνωστή αυτό. Αυτή είναι η κυρία Μπάρα. Αυτή είναι η κυρία Μπάρα. Είναι ωραία κυρία, 55 ετών, παντρεμένη, 2 παιδιά. Και πόσα λεφτά πήρε, νομίζεις, για να πατήσει γκάζι η εταιρεία? Μοιάζει με κάποια ηθοποιό. Κάνω λάθος. Όχι.
Τέλος πάντων, λάθος κάνω. Όχι, δεν ξέρω. Πόσα χρήματα. 14,4 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο. Μόνο. Τζάμπα. Εκτόπισε τους άνδρες όλους τους υποψήφιους, ναι, και είναι πλέον το αφεντικό της General Motors. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Βέβαια, είναι γέννημα θρέμα της εταιρείας, δουλεύει από τα 18. Ναι. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός στο επάγγελμα, έχει πτυχίο από πολύ γνωστό πανεπιστήμιο, έχει και με ένα μάστερ διοίκηση επιχειρήσεων στο Στάνφορντ. Είναι και φιλάνθρωπος. Θέλω να σου πω ότι στο Στάνφορντ για υποτροφίες μόνο έχει δώσει 2,7 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τον σύζυγό της πέρυσι και 1,7 εκατομμύρια δολάρια για θεραπείες για καρκίνο, για έρευνες δηλαδή. Κατάλαβες ότι μετά την εκπομπή που κάνουμε και τα τέσσερα δίδυμα είναι μονόδρομο να πάρει ένα ξέρω πανεπιστήμιο, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, ξεκίνησα να αποταμιεύει, έχω ξεκινήσει. Εγώ το είχα σκοπό, δεν ξέρω για σένα. Έχω ξεκινήσει και εγώ γιατί επηρεάζομαι σαν γονιός. Λοιπόν, έχει ένα μότο η κυρία. Περίμενε, ας το μότο. Ένα λεπτό, ένα-ένα. Λες ότι είναι στη General Motors ουσιαστικά αφεντικό. Έτσι. Είναι το αφεντικό, ναι. Ναι. Θέλω να καταλάβω πώς γίνεται μια γυναίκα, όσο και αν λες ότι είναι στο chain of command και έφτασε σιγά σιγά μπουρουμπούρου και τα λοιπά, το αντιλαμβάνομαι αυτό, να υποσκελίσει κολοσσούς. Και θέλω να θυμίσω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία στην Αμερική είναι κάτι σαν το DNA του Αμερικανού. Δεν είναι άλλη μια εταιρεία. Οι εταιρείες του αυτοκινήτου στην Αμερική είναι ο ίδιος ο Αμερικανός, himself. Λέει, εγώ είμαι ο τάδε, είμαι η τάδε εταιρεία. Είχαν τρομερή σύνδεση, ειδικά οι προηγούμενες γενιές, με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πώς μπορεί μια γυναίκα και ξεπερνάει όλο αυτό το οφαλοκρατισμό που υπάρχει σε όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει, ποια είναι η δεξιότητα που την έκανε να ξεχωρίσει. Θέλω να σου πω ότι η συγκεκριμένη δουλεύει, σου είπα πριν, από τα 18 της General Motors. Mm. Έχει δουλέψει από τη βάση, από τα πιο χαμηλά στρώματα, mm-hmm, και σιγά σιγά άρχισε να περνάει όλες τις βαθμίδες. Είχε πάρα πολύ καλές ιδέες, πέρασε από όλα τα πόστα. Η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι απλά μια υπάλληλος General Motors. Είχε όραμα, ήθελε να φτιάξει πράγματα. Τώρα θα πάει στο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, θέλω να σου πω. Αλήθεια. Ναι. Είναι αυτό που διαφημίζουν πια η εταιρεία για το 17. Επίσης είχε ένα μότο, αν δείξεις λέει την αξία σου, κάποιος θα σε προσέξει. Την έδειξε νομίζω και παίρνει πια 14,4 εκατομμύρια δολάρια και πρέπει να σου πω ότι είναι αυτός. Πώς το είπες, αν δείξεις την αξία σου, κάποιος θα σε προσέξει. Κάποιος θα σε προσέξει. Ναι. Σ' άρεσε. Ναι, εγώ τη δείχνω συνεχώς την αξία μου. Δεν ξέρω αν με προσέχει κάποιος. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Τασούλα. Διαβάζω πάλι εδώ στα στοιχεία που μου έχετε δώσει. Αποφύτησε, λέει, από το General Motors Institute. Είναι τώρα το λέγεται, catering, λέει, Catering University. Catering University, ναι. Ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, ότι μια εταιρεία σαν General Motors μόνη της έκανε ουσιαστικά ένα ίδρυμα εκπαιδευτικό για τα στελέχη που θέλει να απασχολήσει. Ναι, ουσιαστικά. Δηλαδή, μιλάμε άλλος πλανήτης τώρα αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε ότι όταν, ναι, φεύγουν στο εξωτερικό τα παιδιά. Άλλος πλανήτης. Άλλος δηλαδή, εντελώς, ναι. Ουσιαστικά η εταιρεία φτιάχνει τα στελέχη. Επί της ουσίας αυτό συμβαίνει. Η συγκεκριμένη κυρία το είχε, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Το είχε, είχε και τα φόντα να γίνει αφεντικό της General Motors. Είναι πολύ πρόσφατο, είναι το 2016 που έγινε. Είναι πιο όμορφη από τις άλλες δύο που μας είχε φέρει αυτή λίγο. Είναι λίγο, ναι. Βλέπετε. Ναι. Από τις προηγούμενες βλέπετε τώρα, μην είσαι προβολική. Μην ζηλεύετε τις επιτυχημένες γυναίκες. Όχι, εγώ τη συγκεκριμένη ειδικά δεν τη ζηλεύω καθόλου, γιατί θεωρώ ότι εκδικείται τους άντρες στο θέμα του αυτοκινήτου. Γιατί ξέρεις, είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Ναι, αλήθεια. Οπότε πήρε εκδίκηση για εμάς τις γυναίκες. Εγώ είμαι άσχετη, θέλω να σου πω, με τα αυτοκίνητα. Οδηγός είσαι καλή. Όχι. Όχι, φοβισμένη. Μόνο η Χριστιανά ξέρει να οδηγεί, ναι, αυτό, ναι, το κανάλι, κανένας άλλος. Επίσης πρέπει να σου πω όμως ότι ό,τι λάβει δεν είναι χρυσός. Ναι. Τι για τη συγκεκριμένη κυρία. Είναι έχει αλκοολική. Όχι, όχι, όχι. Η General Motors έχει κατηγορηθεί για τους 13 θανάτους οδηγών, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα, αν το διαβάζω καλά, γιατί σου είπα άσχετη με το αυτοκίνητο, στις κλειδαριές της μίζας του τιμονιού των αυτοκινήτων. Καλά το λέω. Καλά. Λοιπόν, είχαν πεθάνει 13 άνθρωποι. Η κυρία ανακοίνωσε, απέλησε. Ναι, είχαν σκοτωθεί. Απέλησε 15 υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, η κυρία που είδαμε, θεωρώντας ότι ξέραν το πρόβλημα και δεν το είπανε. Βεβαίως λένε ότι εμπλέκεται και η ίδια στο σκάνδαλο, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Δεν μπορείς δηλαδή να μην ξεσκεπάσεις, είδαμε μια κυρία τώρα, αμέσως να μας πεις ποιο το πρόβλημα, το σκάνδαλο. Να σταματήσει αυτή η ιστορία της σκανδαλολογίας επιτέλους. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έχουμε 2017. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι κάνεις πράξη το αμότο της κυρίας Κούρνα με τον καλύτερο τρόπο. Να πω ότι κάθε Δευτέρα θα συνεχίσει το ραντεβού μας και να πω επίσης ότι είναι σύντομα, έρχεται σύντομα η ώρα που θα παίζουμε και στο πρόγραμμα της Αυστραλίας. Το πρόγραμμα του Start της Αυστραλίας. Για την επόμενη εκπομπή, αν όχι για την επόμενη, τη μεθεπόμενη, θα σας πούμε και την ώρα που θα βλέπετε την εκπομπή όχι μόνο μέσω YouTube, αλλά και μέσω των καναλιών εκεί των δορυφορικών που εκπέμπουν. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους σημερινούς προσκεκλημένους. Άλλη μια εκπομπή Leaders έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.